οδηγείται το Lilliput, να σταθεροποιηθεί. Έχει δοθεί εκκίνηση. Έχουν μείνει αρκετά άλογα πίσω όπως ο Αχέρον. Έχει πολύ καλή εκκίνηση Λαμπελα Μπίνγκο. Δεν είχε καλή εκκίνηση ούτε η Top Lilliput που έμεινε πίσω. Με τον Φάζε να ακολουθεί, τον Μητροκλή. Αρκετά άλογα δεν είχαν καλή εκκίνηση, έμειναν πίσω. Λαμπελα Μπίνγκο στην πρωτοπορία. Φάζε Μητροκλή, Β τη Ερμής βελτιώνει θέση. Πιο πίσω εσωτερικά, Κάρτιναλ Ρισελιέ, Top Lilliput είναι πίσω. Ο Έρμιπος είναι πίσω. I will tweet my way είναι πίσω, καθώς η Έλα Μπελαμπίνγκο έχει σταθερά στο ένα μήκος τον Φάζιο Μητροκλής. Κάρτινα Ρισελιέ περιμένει εσωτερικά. Πιο πίσω προσπαθούν να βελτιωθούν κάποια άλογα. Ο Βίτης Ερμής προσπαθεί, αλλά και ο Σεράικ προσπαθεί να βελτιώσει τώρα την θέση του. Κάνει επίθεση ο Φάζε στο μεταξύ στην Έλα Μπελαμπίνγκο. Κάρτινα Ρισελιέ ξεκαθαρίζει τώρα το διάδρομο και περνά αυτό στην τρίτη θέση και είναι και δυνατός. Μάλιστα, κάνει γρήγορα επίθεση ο Κάρτεναρ Ρισελιέ στον Φάζε. Πιο πίσω και ο Σεράικ προσπαθεί να πλησιάσει με τον Φάζε να μπαίνει πρώτο στην ευθεία. Ο Κάρτεναρ Ρισελιέ συνεχίζει και καταδιώκει. Πιο πίσω είναι ο Σεράικ. Ο Φάζε έχει το πλεονέκτημα από τον Κάρτεναρ Ρισελιέ που προσπαθεί να επανέλθει. Φάζε στην πρωτοπορία. Κάρτεναρ Ρισελιέ είναι στη δεύτερη θέση. Ο Φάζε είναι δυνατός και είναι στα δύο μήκη. Ο Φάζε με Κάρτεναρ Ρισελιέ. Ο Φάζε είναι δυνατός. Είναι την πέμπτη νίκη στο Κωνσταντίνο Καποδιστρία. Πιο πίσω, Κάρτεναρ Ρισελιέ. Να δούμε Σεράικ και Αχέρον πιο πίσω.